Κύριε Μεμαράκη, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Παναγιώτοπουλε, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θέλω, επειδή τώρα παρακολουθήσαμε μία καταγγελία από Ιεράπετρα, ο κύριος Γαϊτάνης είπε ότι 8 στους 10 δεν έχουν δίπλωμα για τραχτέρ. Πήγαμε στη Σιτία, επιβεβαίωσε ο κύριος Τσιφετάκης τα περιστατικά, τα ατυχήματα, σε εβδομαδιαία βάση, σε καθημερινή βάση. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Τι πρέπει να γίνει γενικά, προκειμένου να αφήσουμε την οτροπία. Να αφήσουμε την οτροπία σε ένα δεύτερο στάδιο και σε ένα δεύτερο πεδίο συζήτησης. Να πείσουμε κάποιον ότι για να ανέβει σε ένα τραχτέρ, να το πω λαϊκά και απλά, θα πρέπει να περάσει από μια εκπαίδευση, από μαθήματα. Υπάρχει διαδικασία, τη γνωρίζω προσωπικά εγώ. Σωστά, υπάρχει διαδικασία όπως και πολλές ξένες χώρες, ας πούμε και εδώ στη Γερμανία που είμαι εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει διαδικασία, ειδικό δίπλωμα θα βγάζει για τραχτέρ και δεν θα αρκεστεί μόνο στη θεωρητική εκπαίδευση, αλλά και πρακτική και εκπαίδευση. Πρακτική. Στα μηχανήματα, ακριβώς στα μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσει, να βάλει το τραχτέρ σου σε ένα χωράφι με κλίσεις που θα το κάνει. Εμείς βέβαια εκεί έχουμε πάρα πολλά χωράφια, έχουμε πολύ μεγάλες κλίσεις σε αντίθεση εδώ με τη Γερμανία που είναι επίπεδο το έδαφος. Αλλά σίγουρα όμως θα μπορούσαμε και εμείς το κομμάτι αυτό να δραστηριοποιήσουμε την εκπαίδευση στο νέο χειριστή του μηχανήματος αυτού του αγροτικού, προκειμένου να αποφευθούν όλα αυτά τα ατυχήματα που έχουμε. Και άμα δείτε, όλα είναι ουσιαστικά λόγω ότι είναι μεγάλη κλίση, του μπαίνει το τραχτέρ, σκοτώνεται ο άνθρωπος, ας πούμε, ή θανατηφόρο χτύπημα. Άρα εκπαίδευση σε όλο αυτό το κομμάτι. Οπότε εκπαίδευση, αλλά για να φτάσουμε στην εκπαίδευση, πρέπει να πιστούν γενικά κάποιοι άνθρωποι να μπουν στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Σωστά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Απλά θα πρέπει να φύγει από το μυαλό μας που τα ξέρουμε όλα και τα γνωρίζουμε όλα. Αγόρασα ένα τραχτέρ το οποίο είναι και πραγματικά πανάκριβο και εκείνη τη στιγμή θεωρώ ότι τα ξέρω όλα και μπορώ να τα κάνω όλα. Δεν είναι έτσι. Σαφώς και δεν είναι έτσι. Όταν θα φύγει λοιπόν αυτή η ιδέα και αυτή η άποψη από το μυαλό μας ότι σαφώς τα γνωρίζουμε όλα, τότε έχουμε περιθώρια βελτίωσης και μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα διαφορετικά. Όπως και στο κομμάτι το δικό μας. Το βλέπετε εξάλλου κάθε μέρα στους δρόμους μας. Λοιπόν, πάμε στο άλλο θέμα που έχει να κάνει με την πολύμηνη αναμονή στο να πάρει κάποιος δίπλωμα, να πάρει το δίπλωμα στα χέρια του. Ένας νέος 18-19 ετών είπε άντε να ξεκινήσω θεωρητικά, κάνει υπομονή. Πόσους μήνες κάνει υπομονή για να πάει στο πρακτικό κομμάτι? Λοιπόν, θα κάνει αρκετούς μήνες υπομονή έτσι όπως είναι η κατάσταση. Είναι μια πραγματικότητα αυτή που έχετε στο ρεπορτάζ. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι. Από την άλλη όμως θα πρέπει γενικά να δούμε κάποια πράγματα και να είμαστε ειλικρινείς. Το να βγάλω δίπλωμα δεν είναι απλά να βγάλω δίπλωμα, είναι να μάθω να οδηγώ σωστά. Σωστά. Αυτό λοιπόν θέλει χρόνο σε πρώτη φάση. Μπορεί η υπηρεσία να έχει κάποια θέματα, ας πούμε, και ναι, μεν υποστελέχωσης, αλλά τώρα έχουν έρθει και νέοι πάλι, από ό,τι γνωρίζω. Θα μπουν και αυτοί σιγά σιγά στο κομμάτι να μπορούν να εξυπηρετούν ακόμα πιο άμεσα. Αλλά θέλω να σταθούμε λίγο στο ότι εκπαιδεύουμε σωστά και μαθαίνω να οδηγώ σωστά. Για να μπορέσουμε να μειώσουμε επιτέλους την Κρήτη μας, στο αγαπημένο μας νησί, αυτόν τον αριθμό που έχουμε κάθε χρόνο. Άρα, όντως υπάρχει υποστελέχωση στην υπηρεσία, αργούν λίγο οι καθυστερήσεις. Συμφωνώ σε αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Ο κάθε άνθρωπος. Φέρτε μας κάποια παραδείγματα, κύριε Μεϊμαράκη. Δηλαδή, καθυστερούν. Να σας πω. Ναι, τα στάδια. Ναι, να σας πω παράδειγμα. Τα στάδια. Έρχεται λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να βγάλει το ΔΕΕ που λέμε την καρτέλα του. Αυτό θα διαρκέσει 3, 4, 5 μέρες, μια εβδομάδα μέχρι να κλειστεί ένα ραντεβού στην υπηρεσία να μπορέσει να εκδοθεί αυτό το ΔΕΕ, την καρτέλα δηλαδή που λέμε. Ναι. Μετά θα ξεκινήσει να κάνει τα θεωρητικά του. Μετά που θα τελειώσει τα θεωρητικά, θα πρέπει να περιμένει η εκάστοτε σχολή από την υπηρεσία να της πει πότε θα πρέπει να πάει στις καρτέλες αυτές, προκειμένου να πάρει ο άνθρωπος αυτός ημερομηνία για να εξεταστεί στο θεωρητικό κομμάτι. Αυτό λοιπόν μπορεί να διαρκέσει από ένα μήνα, 2 μήνες και 3 μήνες. Εξαρτάται σε ποια περίπτωση θα πέσει. Δηλαδή, αν ο υποψήφιος είναι τυχερός και τελειώσει τα θεωρητικά σήμερα και η υπηρεσία ζητήσει καρτέλες τις επόμενες 2-3 μέρες, θα εξεταστεί πιο γρήγορα. Εάν όμως είναι άτυχος και η υπηρεσία έχει ζητήσει καρτέλες και αυτός δεν ήταν έτοιμος, θα πάει λίγο αργότερα. Άρα λοιπόν έχουμε μία καθυστέρηση στο κομμάτι αυτό. Ναι. Εάν τώρα πάνε όλα καλά και ο υποψήφιος περάσει, έχει επιτυχία δηλαδή με την πρώτη, αμέσως μετά έχει ξεκινήσει ήδη τα πρακτικά του μαθήματα στον δρόμο και μπορεί σε 15 ημέρες, το πολύ maximum ένας μήνας, να έχει προγραμματιστεί να μπορεί να δώσει. Εάν όμως αποτύχει κάπου, εκεί τα πράγματα θα αλλάξουν και θα έχει καθυστέρηση, μπορεί ακόμα και 1,5, μπορεί και 2 μήνες ακόμα καθυστέρηση. Εξαρτάται τώρα πώς θα γίνει όλο αυτό. Μάλιστα. Είναι γενικά μια χρονοβόρα διαδικασία. Εγώ να πω βέβαια ότι σε επίπεδο Ηρακλείου τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με άλλες περιοχές της Κρήτης. Να σταθώ στον επαγγελματισμό και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εκεί των εργαζομένων στο μηχανολογικό, παρά την υποστελέχωση, είναι υπεράνθρωπες προσπάθειες και επειδή έχουμε λάβει κάποια μηνύματα έτσι απελπισίες και απόγνωσης από τηλεθεατές, γονείς παιδιών που λένε «Μα πώς θα γίνει, πού πρέπει να πάω για να μην περιμένουμε τόσους μήνες», θα πω θέλει λίγο ψυχραιμία, θέλει υπομονή και δεν φταίνει οι άνθρωποι.
Δεν φταίνει οι εργαζόμενοι, σωστά κύριε Μεμαράκη, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Φταίει και το κομμάτι ότι δεν ενισχύονται αυτές οι υπηρεσίες, αυτές οι δομές. Κάτι το οποίο γίνεται και στην πολεοδομία και στις πολεοδομίες, υπηρεσίες. Σωστά. Σωστά. Θέλω να ξεκινήσω όμως ότι από τις σχολές οδηγών εδώ του Ηρακλείου και να ξέρετε ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά, εκπαιδεύουν τα παιδιά πολύ σωστά. Απλά αυτή η καθυστέρηση 2 ή 2,5 μηνών εννοείται ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα σε ένα παιδί το οποίο έχει κάνει τα θεωρητικά του και περιμένει 2,5 μήνες για να δώσει. Το καταλαβαίνετε. Δεν είναι λοιπόν κομμάτι ότι οι εκπαιδευτές δεν δουλεύουν σωστά. Είναι λοιπόν μια διαδικασία η οποία θέλει λίγο υπομονή. Πιστεύω και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης έχει την όρεξη να το προχωρήσει και τα στελέχη της υπηρεσίας. Και εμείς από τη μεριά μας κάνουμε πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη υπομονή όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Γιατί, κύριε Παναγιωτόπουλε, μην ξεχνάτε, δεν είναι μόνο τώρα αυτό. Αυτό μας τραβάει εδώ και αρκετά χρόνια. Έτσι, ο κλάδος μας έχει ταλαιπωρηθεί πιο πολύ από όλους και συνεχίζεται να ταλαιπωρείται. Κύριε Μεμαράκη, τι λέτε σε αυτούς τους ανθρώπους που ακριβώς αυτή είναι η προτροπή, λίγο υπομονή και. Το δίπλωμα θα το πάρουν και θα το έχουν μια ζωή. Αυτό που θέλω να τους πω είναι να εκπαιδευτούν σωστά. Μάλιστα. Για να μην έχουμε αυτά τα ατυχήματα και τα θανατηφόρα που έχουμε. Ας μείνουμε σε αυτό. Να είστε καλά. Οι συνθήκες λίγο έτσι, λίγο αλλιώς θα φτιάξουν. Ακριβώς. Λοιπόν, να είστε καλά. Χαιρετισμούς, κύριε Μεμαράκη.